Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση για τη σημερινή συνέντευξη τύπου. Θέμα της σημερινής συνέντευξης τύπου είναι η εκδήλωση που πραγματοποιείται το Σάββατο το απόγευμα στις 6 στην Κεντρική Πλατεία της Κολονίδας. Μια συγκέντρωση που γίνεται από το Ευρωπαίο ΣΟΣ με την υποστήριξη και τη συμπαράσταση και του Δήμου Ευρωπαίας. Και αφορμή της είναι η ενημέρωση των πολιτών για τα θέματα που έχουν ανακύψει από την τεράστια δραστηριότητα των εταιριών εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα βουνά της Ευρωβέρνης. Είτε αυτό αφορά το Άσκη, είτε αυτό αφορά το Βέρνιο, είτε ακόμη και αν αφορά μελλοντικές επενδύσεις για μια σειρά από δραστηριότητες σε αυτό το κομμάτι των ανεμογεννητριών πηγών ενέργειας. Στα πλαίσια της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε ο Δήμος μας να προσφύγει και στη δικαιοσύνη για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις από τις εταιρείες, με όλη την επιχειρηματολογία που έχουμε ανακτήσει πάνω σε αυτό. Μεταξύ των άλλων παρών στην συγκέντρωση θα είναι και ο κ. Θανασιοπόλιας, ο δικηγόρος, τον οποίο έχουμε ορίσει να μας εκπροσωπήσει στους Υπουργούς της Πλατείας. Και βεβαίως για μια σειρά άλλων εγκαταστάσεων τέτοιου είδους ανεμογεννητριών στα βουνά μας, αναμένονται και οι επόμενες αποφάσεις με βάση τα νομικά δεδομένα, γιατί κάποια πράγματα καθορίζουν τα νομικά δεδομένα, ώστε να προχωρήσουμε και σε άλλες ενέργειες. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πνευματοκίνδυο, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της ΕΟΒΕΑ ΣΟΣ, να πει ορισμένα πράγματα και θα κλείσω μετά λέγοντας εγώ και κάποια πράγματα που αφορούν την εκδήλωση και με το κάλεσμα που χρειάζεται να κάνουμε απέναντι στους πολίτες της ΕΟΒΕΑ ΣΟΣ. Κύριε Πνευματοκίνδυο, έχει το λόγο. Ο συνομιλητής μου, ο Νίκος Πνευματοκίνδυος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή ο Δήμος ΕΟΒΕΑΣ, χωρίς αστερίσκους, χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς να σκεφτεί κάτι άλλο, τέθηκε στο πλευρό της κοινωνίας, γιατί όπως ακούσατε, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά κάποιους μεμονωμένους ανθρώπους. Και αυτός είναι ο λόγος που πήρα τον λόγο σαν να. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ίσως από μη ενημέρωση, ίσως από άγνοια, δεν καταλαβαίνουμε τι πάει να γίνει στα βουνά μας. Σκεφτείτε 400 ανεμογεννήτριες, όπως νωρίτερα υπόθηκε από τον κύριο Πατροπίδη, να βρίσκονται στα βουνά μας. Καταλαβαίνετε τι βιασμός υπάρχει για τον πρωτογενή τομέα, για την έλλειψη του σκοτόπου, τι βιασμός υπάρχει σε μια περιοχή, παράδειγμα του Βερμίου, στην οποία η πολιτεία, ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Υπουργείο έχει επενδύσει, έχει κάνει φράγματα, έχει κάνει επεκτάσεις αρδευτικών, ώστε να, οι καλλιέργειές μας να γίνουν ακόμη καλύτερες ή να γίνουν ακόμα συμφερότερες για τους παραγωγούς. Εκεί που έχουμε ζητήσει από νέους ανθρώπους να μείνουν και να επενδύσουν στον τόπο αντί να φύγουν. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και από την Δυτική Ευρωβέα, στην περιοχή του κάμπου της Δυτικής Ευρωβέας. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά κινδυνεύουν. Πολλές φορές έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι η ποιότητα ζωής δεν εξαρτάται μόνο από τα καθημερινά, εξαρτάται και από όλα αυτά που διαμορφώνουν την καθημερινότητα. Παραδείγματα πάμπολα. Έχετε καταγράψει πάρα πολλές φορές ως μέσα μαζικής ενημέρωσης τα τελευταία 2,5 χρόνια αρκούδες να περιφέρονται πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Αυτό δεν είναι γιατί οι αρκούδες τρελάθηκαν, ούτε γιατί δεν βρίσκουν τροφή εκεί που ζούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Είναι γιατί παρεμποδίζονται στο έργο τους από όλα αυτά τα θηριώδη μηχανήματα τα οποία και θόρυβο βγάζουν και όχληση για όλη αυτή την ιστορία. Όπως είπε νωρίτερα και ο κ. Μουτζιμπίδης, η Βλάση είναι ένα από τα απόλυτα τουριστικά προϊόντα του Δήμου μας. Είναι το μπαλκόνι της Ευρωβέας, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αν λοιπόν ο κόσμος έρχεται γιατί να βλέπει τη Βάλια Κάλτα, βλέπει δεκάδες ανεμογεννήτριες σε όλη αυτή την ιστορία, καταλαβαίνετε ότι και το τουριστικό προϊόν χρειάζεται. Από την άλλη, πρέπει να πω ότι σε συνεννόηση και με άλλους Δήμους έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο Δήμων που έχουν το ίδιο πρόβλημα με το δικό μας. Είναι 27 Δήμοι όλοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και υπάρχει μια προσπάθεια τόσο εμείς όσο και ο Δήμος Σερβίων, όσο και ο Δήμος Βελβεντού να ενταχθούμε σε αυτό το δίκτυο των Δήμων που έχουν το πρόβλημα,
για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε συνολικότερα και με μεγαλύτερη ισχύ και δύναμη την αντίθεσή μας στον βιασμό των δικαιωμάτων μας και της φύσης. Θα πρέπει επίσης εδώ να πω για ενημέρωσή σας για μία ακόμη φορά ότι ήδη η χώρα περιμένει αυστηρό έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από προσφυγή μέσα της Ισπανίδας Ευρωβουλευτού, η οποία έγινε αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε σχέση με τα δεδομένα που ισχύουν για τις αρμογεννήτριες. Ο έλεγχος αυτός θα ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του επόμενου μήνα και μέσα στο καλοκαίρι και πραγματικά περιμένουμε με αγωνία τα αποτελέσματά του. Κλείνοντας για ένα βήμα γρήγορο, η εκδήλωση αυτή δεν γίνεται τυχαία μέσα στην προεκλογική περίοδο. Εγώ θα καλέσω όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές, όλους τους υποψηφίους βουλευτές, να πάρουν θέση επί του συγκεκριμένου θέματος. Θα πρέπει κάποια στιγμή η πολιτική ατζέντα να συμπεριλάβει και τα πραγματικά προβλήματα της τοπικής μας κοινωνίας, που μεταξύ των άλλων είναι και η απολυτοποίηση, αλλά και το θέμα με τις αναμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, αριστερά και δεξιά, δυτικά και ανατολικά, βόρεια και νότια, σε όλη την επικράτεια του Δήμου μας. Θα πρέπει λοιπόν η κουβέντα αυτή, και είναι μια πρώτη στάξη σε ευκαιρία η συνάντηση αυτή που θα γίνει το Σάββατο απόγευμα, όλο το πολιτικό προσωπικό να πάρει θέση μας. Γιατί θα πρέπει να κρυφτούμε και για την αντιμετώπιση των τοπικών μας προβλημάτων. Κλείνοντας, και αφού ευχαριστήσω την ομάδα Ενωδέασος για τη συνεργασία που έχουμε, αλλά και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τις κατά καιρούς αποφάσεις που έχουν πάρει, τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τη συνεργασία που έχουμε με τον κύριο Κόλια, τον δικηγόρο που έχει οριστεί με αποφάσεις συλλογικών οργάνων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής για να μας εκπροσωπήσει και να διεκδικήσει νομικά αυτά τα οποία πρέπει, θέλω να κάνω ένα μεγάλο κάλεσμα σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής, σε όλους τους ανθρώπους που είτε γνωρίζουν είτε δεν γνωρίζουν, αν γνωρίζουν να έρθουν να πούν τους προβληματισμούς τους και αν δεν γνωρίζουν να έρθουν να ενημερωθούν. Να συμμετέχουν, να πάρουν θέση, να ακούσουν και αφού ακούσουν μετά, ας καταθέσουν την άποψή τους. Ένα κάλεσμα λοιπόν σε όλες και όλους να είναι παρούσες και παρόντες στη συνάντηση αυτή. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά τα μέσα ενημέρωσης και για όλοι συνολικά την κάλυψη των δραστηριοτήτων του Δήμου αλλά και των συγκεκριμένων ενεργειών που γίνονται σε σχέση με τις αρμογεννήτριες. Και σας ευχαριστώ επίσης για την κάλυψη της εκδήλωσης του Σαββάτου.